άλλος μπερδεύει σε κλωστή και δένει με την κλωστή και δένει να τον πνίξει. Κι άλλος στην άκρη του γκρεμού θα βρει φτερά να ανοίξει. Ο Γιάννης Πετράκης βρίσκεται αυτές τις ημέρες για το Πάσχα στην Κρήτη, ανακουφισμένος μετά την επίτευξη του στόχου με τον Πανετολικό, αλλά και για το γεγονός ότι το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του με τον Όφη στο Ηράκλειο έχει αποκτήσει πλέον χαρακτήρα γοήτρου και δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο για καμία από τις δύο ομάδες. Ο κριτικός τεχνικός απολαμβάνει την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου στο Αγρίνιο, ένα Αγρίνιο που χορεύει σε κριτικούς ρυθμούς για λογαριασμό του. Τα παιδιά, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές, με τη στάση τους στην εικόνα και την παρουσία, δείξανε ότι δικαιούμαστε αυτή αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό συνδυάστηκε και την παρουσία της ομάδας για πρώτη φορά στα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας, πρώτη φορά στη ιστορία του Πανετολικού, όπως πιστεύω ότι κατά γενική ομολογία ότι παίξαμε και πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, και όταν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός καταλαβαίνετε ότι τα συναισθήματα μετά από το φινάλε ήταν πάρα πολύ έντονα για όλους μας. Το ίδιο αφορά και εμένα, το ίδιο αφορά και τους συνεργάτες. Είναι από τις στιγμές τις σπουδαίες που θέλουμε όσο γίνεται περισσότερο, που δεν είναι βέβαια εφικτό, αλλά όσο γίνεται περισσότερο να μπορούμε να ζούμε στη δουλειά αυτή που κάνουμε. Μακάρι να υπάρχει ανάλογη έτσι συνέχεια για την επόμενη μέρα της ομάδας του Πανετολικού. Η αλήθεια είναι ότι εισπράξαμε πολύ μεγάλο σεβασμό και πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο του Αγρινίου, αλλά και από όλους που ήταν εκεί από την ομάδα. Θέλω να πω άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Και αυτό είναι που, δηλαδή όλη αυτή η συμπεριφορά είναι αυτή που μένει και στη καρδιά μας και στο μυαλό μας. Και θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά, γιατί στην καθημερινότητα ο κόσμος του Αγρίνιου προσπαθούσε να μας δείξει την αγάπη του, το σεβασμό και την εκτίμηση που αυτό μας ανέβαζε ακόμα περισσότερο τη μεγάλη ευθύνη που είχαμε έτσι κι αλλιώς απέναντι στην ομάδα και στην... Η επιστροφή σας στο Ηράκλειο συμπίπτει με μία αγωνιστική που θα παίξετε και εσείς και ο Όφη χωρίς άγχος. Νομίζω, αν και ξέρω πόσο επαγγελματίας είσαστε, ότι αισθάνεστε και εσείς ανακουφισμένος που αυτό το παιχνίδι θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει μόνο γόητρο. Είμαι τυχερός γι' αυτό, γιατί θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαχείριση της όλης κατάστασης αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά για μας. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ένα παιχνίδι που εύχομαι και πιστεύω ότι θα έρθει πάρα πολύς κόσμος. Να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που πιστεύω ότι, ειδικά με την παρουσία του κυρίου Δέλα και μετά και ο Όφη, έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Να γίνει έτσι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που να ευχαριστεί ο κόσμος, να είναι γιορτή για το ποδόσφαιρο.